Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια βασική επεξεργασία βίντεο με το Shotcut. Συγκεκριμένα θα δείξουμε πώς μπορούμε να εισάγουμε κομμάτια βίντεο κλιπ και να τα ενώσουμε σε ένα κάνοντας ένα βασικό μορτάζ. Έχω ήδη ξεκινήσει το Shotcut. Αν, θέλω να, αν θέλετε να έχετε ακριβώ τι ίδιε ρυθμίσει στο γραφικό περιβάλλον του Shotcut, Μπορείτε να κάνετε από εδώ, από τις ρυθμίσεις, να κάνετε επαναφορά το κουμπάκι επαναφορά θα γίνει shortcut και θα είναι το περιβάλλον. Θα έρθει σε μια προκαθορισμένη μορφή και για να έχουμε πάλι τα ελληνικά, από τα settings στο language. Το πάμε στα ελληνικά και έχουμε λοιπόν ξεκινήσει το shortcut. Εδώ αριστερά είναι η λίστα με τα πολυμέσα. Είναι εδώ το κουμπάκι, αν δεν υπάρχει. Πατάμε στο Λίστα για να εμφανιστεί η λίστα που είναι άδεια. Μπορώ να εισάγω πολύ μέσα με το κουμπάκι αυτό εδώ και επιλέγοντας από τον υπολογιστή. Ή να ανοίξω την εξερεύνηση αρχείων στον υπολογιστή μου. Έχω εδώ κάποια αρχεία βίντεο που θα εισάγω. Θα επιλέξω λοιπόν τα δύο αρχεία βίντεο. Θα τα εισάγω στη λίστα. Μπορώ με διπλό κλικ να τα κάνω μια προεπισκόπηση εδώ στο παράθυρο προεπισκόπησης. και η πρώτη μου δουλειά είναι να τα εισάγω στην γραμμή του χρόνου της επεξεργασίας θα εισάγω πρώτα αυτό το βίντεο θα το σύρω λοιπόν κάτω βλέπουμε ότι αυτόματα θα δημιουργηθεί ένα κανάλι βίντεο το βίντεο 1 και το ίδιο θα κάνω και το δεύτερο βίντεο μπορώ να το εισάγω λοιπόν εδώ στο ίδιο κανάλι και για να το, να το φέρω να είναι ακριβώς δίπλα στο άλλο, θα το σύρω και βλέπουμε ότι θα κολλήσει κάπως σαν μαγνήτης δίπλα στο πρώτο ε, βίντεο. Και με την κεφαλή του χρόνου μπορώ να προχωράω στο βίντεό μου ή και με τα κουμπιά εδώ πέρα να κάνω αναπαραγωγή. Το κόλλημα που έγινε έτσι σαν μαγνήτης, αυτό γίνεται γιατί έχω ενεργοποιημένο εδώ τη ρύθμιση που λέγεται snap ή κούμπομα. Και για να μεγενθύνω τη γραμμή του χρόνου, μπορώ με τα κουμπάκια λοιπόν εδώ με ή πατώντας το κουμπάκι αυτό να το φέρω αυτόματα στη μέγιστη του, στο μέγιστο μέγεθος, να έχει το μέγεθος του παραθύρου μου. Ο σκοπός μου είναι τώρα αυτό το βίντεο που έχει περίπου διάρκεια 22 δευτερόλεπτα να γίνει γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. οπότε θα μετακινήσω τη γραμμή του χρόνου για να κόψω κομμάτια από και τα δύο βίντεο. Π.χ. από αυτό α κόψω εδώ λοιπόν με το κουμπάκι αυτό διαχωρισμός. Αν πατήσω delete βλέπουμε ότι ε, ας το ξανακάνω. Αν επιλέξω ένα κομμάτι βίντεο αυτό εδώ με το delete μπορώ και το διαγράφω και φέρνω το υπόλοιπο του να έρθει στην αρχή του καναλιού βίντεο Και θέλω να είναι γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, οπότε ας το διαχωρίσω λοιπόν και εδώ. Μπορώ να κάνω διαγραφή και από εδώ και να φέρω αυτό κάπου εδώ στην αρχή του. Ας κόψω και από αυτό να πατήσω εδώ διαχωρισμό. Και αν κάνω εδώ όπως βλέπετε διαγραφή με διατήρηση συγχρονισμού θα δούμε ότι θα διαγραφεί το κομμάτι και αυτόματα θα έρθει, θα συγχρονιστεί, θα έρθει να κουμπίσει δίπλα στο άλλο. Θέλω να έχει γύρω στο 10 συνολικό, αλλά εγώ θα βάλω 11, γύρω στο 11 τώρα, ώστε να, να κόψω από εδώ, από την άκρη με διαγραφή, γιατί τώρα θα κάνω και έναν, θα, θα κάνω μια μετάβαση μεταξύ τους, οπότε θα πιάσω το δεύτερο κλιπ και θα το σύρω λίγο προς τα αριστερά για να γίνει έτσι ένα εφέ μετάβασης. Βλέπουμε εδώ στη μέση, αν το κάνω να παραγωγή, έγινε εδώ που βλέπουμε με το MOV, έγινε ένα εφέ μετάβασης. Αν αυτό το επιλέξω, το κομμάτι της μετάβασης και πάω στα ιδιότητες, βλέπουμε ότι εδώ μπορεί να αλλάξω το είδος της μετάβασης. Έχει διάφορα είδη. Εγώ θα το αφήσω στο διάλυση, στο αυτό το προκαθορισμένο. Και έτσι λοιπόν έχουμε κάνει το βασικό μοντάζ. Το βίντεο είναι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα όπως λέει εδώ. Το, κομ... μένει τώρα να εισάγω και ένα κομμάτι κειμένου σαν υδατογράφημα το οποίο θα τρέχει σε όλο το βίντεο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Στο shortcut ένας τρόπος είναι να αν θέλω να προσθέσω κείμενο ως ξεχωριστό βίντεο κομμάτι θα πάω εδώ άνοιγμα άλλου κείμενο υπάρχει απλό και εμπλουτισμένο κείμενο θα επιλέξω απλό αυτή τη φορά θα γράψω το κείμενο το όνομά μου ή κάτι άλλο τι είναι να γράψω και θα πατήσω ε, κοιτάω να είναι στο τρασπάρ να μην έχει χρωμαφόντου και πατάω προστίκη στη γραμμή του χρόνου. Όμως το έβαλε στην άκρη, στο ίδιο κανάλι. Εγώ δεν θέλω. Άρα λοιπόν θα μετακινήσω λίγο τον κέρσορα να είναι κάπου εδώ. Ξαναγράψω. Έκανα ανέρεση όπως είδατε πριν. Ε, κάνω προστίκη στη γραμμή του χρόνου. Και τώρα το έβαλε σε ένα ξεχωριστό κανάλι. Από πάνω είναι το κανάλι 2. Και αν πάω στη γραμμή του χρόνου βλέπουμε ότι φαίνεται λοιπόν εδώ το υδατογράφημα, το κείμενο, το οποίο μπορώ να το μετακινήσω, να μικρύνω αν θέλω το παράθυρό του. Και εδώ έχει κάποιες ιδιότητες. Αφού επιλέξω αυτό το κείμενο, να αλλάξω χρώμα, ε, περίγραμμα, χρώμα περιγράμματος, πάχος περιγράμματος και άλλες ρυθμίσει. Εγώ τα αφήσω όπως είναι, να το βάλω κάπου εδώ κάτω δεξιά. Και αυτό λοιπόν είναι να μπήκε το κείμενο ως ένα κανάλι βίντεο. Εγώ θα το θέλω να παίζει σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, οπότε θα το πάω στα αριστερά και θα το επεκτείνω από δεξιά, βάζοντας το ποντίκι εδώ στην άκρη. Όταν εμφανιστεί αυτό ο δείκτης θα το σύρω για να μεγαλώσει ο χρόνος του για να παίζει σε όλο το βίντεο. Οπότε έχω λοιπόν σχεδόν ολοκληρώσει έχει γίνει το βίντεο γύρω στα 10 δευτερόλεπτα με το εφέ μετάβαση και το υδατογράφημα. Και τώρα μένει, αφού έχω ολοκληρώσει, μπορώ να κάνω εξαγωγή το βίντεό μου. Πατάω το κουμπάκι εξαγωγή, οπότε τώρα θα έχω και αυτή την καρτέλα εδώ εξαγωγή. Και επιλέγω το προφίλ βίντεο. Μια πολύ καλή επιλογή είναι το ita.264 main profile. Κάνει ένα βίντεο με πολύ καλή συμπίεση αλλά και διατηρεί ταυτόχρονα την ποιότητά του. Και αν θέλω να δω για προχωρημένους, εδώ βλέπω ότι το βίντεο θα έχει την ανάλυση 1280x720 γιατί αυτή την ανάλυση είχε, είχαν και, το, και τα βίντεο που έχω εισάγει αρχικά. Πατάω λοιπόν εξαγωγή και επιλέγω το φάκελο που θα Δημιουργηθεί το βίντεο και γράφω και ένα όνομα για το βίντεο. Πατάω λοιπόν αποθήκευση και εδώ δεξιά αρχίζει και γίνεται η εξαγωγή. Τώρα γίνεται πολύ γρήγορα γιατί είναι ένα μικρό βίντεο και αν πατήσω εδώ προβολή με δεξί κλικ προβολή στο φάκελο ανοίγει ο φάκελος που έχω μόλις αποθήκευσα αυτό το βίντεο. Έχει βγει γύρω στα 3,8 MB. Είναι ένα βίντεο, λοιπόν, έχει και το κείμενο με το όνομα κάτω δεξιά. Δεν έχει ήχο το βίντεο το συγκεκριμένο καθόλου. Και μπορώ να θέλω να συνεχίσω να κάνω διασκευή του έργου μου και να κάνω και άλλες εξαγωγές σε βίντεο με διάφορες εκδοχές της μου. Αν θέλω να αποθηκεύσω όλη την εργασία και να συνεχίσω μεταγενέστερα, πατάω από εδώ αποθήκευση και σώζω Δίνω ένα όνομα και σώζω ως project την εργασία μου. Εγώ όμως δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο, απλά θα κλείσω τώρα το shortcut. Αυτά λοιπόν για το πώς κάνω βασική επεξεργασία βίντεο με το shortcut.